Συγγνώμη. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 4 από τους 7 κατηγορούμενους στην υπόθεση της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων των Χανίων. Πιστεύω ότι τελικά η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει και θα αποδειχθεί ποια είναι η πραγματικότητα. Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 22 ώρες, η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα ήταν ομόφωνη. Προσωρινή κράτηση για τις δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, συνιδιοκτήτριες της μονάδας, αλλά και τους γιατρούς, τον γενικό υπεύθυνο της δομής και τον ψυχίατρο. Δεν μας αφήσαν να εξετάσουμε κανέναν μάρτυρα, όπως βέβαια και, τους ιατροδικαστές, οποίους προτείναμε προκειμένου να αντικρούσουν την ιατροδικαστική. Λέγοντας ότι αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η διαδικασία σήμερα, βασικά η ταχύτητα, και από εκεί και πέρα η απόδοση δικαιοσύνη θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι. Θεωρώ ότι αυτό που προέχει είναι η διαδικασία και η δικαιοσύνη, όχι η ταχύτητα. Κάποιοι επέλεξαν ταχύτητα από τη δικαιοσύνη. Η προφυλάκηση των κατηγορουμένων αποτέλεσε και αίτημα των συγγενών των θυμάτων και πρώην εργαζόμενων που από νωρίς το πρωί του Σαββάτου βρέθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων, μην μπορώντας να κρύψουν την οργή τους. Είναι η μέρα της. Να το βρείτε από το Θεό. Από το Θεό να το βρείτε την αμαρτία. Ζούγκλα. Για μας είναι επιτακτική ανάγκη η θέση υπό προσωρινή κράτηση. Είναι απαραίτητο, διότι υπάρχει πολύ σοβαρός, κατά τη γνώμη μας, κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Τα όσα καταγγέλουν συγγενείς και πρώην εργαζόμενοι στη μονάδα προκαλούν ανατριχύλα. Μετά που πήγε εκεί μέσα, κατέρευσε στην κυριολεξία. Κατέρευσε. Τη φάγανε τελείως. Και μετά που τη φάγανε, τη πήρανε και τη βέρα από το δάχτυλό της. Μου λέει ο άντρας μου, αυτή είναι. Δεν είναι, του λέω, αυτή η μάνα σου. Είναι, του λέω, αυτή στο σεντόνι και πασμένη μέχρι εδώ. Ένα κατσούνι μαζεμένη, γυμνή. Γιατί εγώ έκανα έτσι το σεντόνι να τη δω. Και την σηκώνω το σεντόνι και τη βλέπω. Τι να τσιπώ. Να τσιπώ, πεθερά μου, δεν άκουε. Ξανακάνω πάλι το σεντόνι, γιατί κάτι μου κινούσε την περιέργεια. Δεν κουνούσε. Λέω, να δεις πως ως αύριο θα έχει πεθάνει για να μας πάρουν τηλέφωνο. Και κοιτάζω έτσι, όπως ήταν έτσι ένα κουβαράκι μαζεμένη, κοιτάζω εδώ, είχε κάτι μπλαβάδες. Στο ένα έτσι, αν και κόκαλα είδα. Ήτανε κουλιοσμένη. Δεν τη γνώρισα. Μου λέει, σύζυγό μου, η μητέρα σου είναι. Λέω, αποκλείται να έρθει η μητέρα μου. Σας μίλησε. Πού να μιλήσει. Ήταν κατουνιασμένη, πεθαμένη. Και τα μάτια κλειστά. Πεθαμένη, δηλαδή την είδα έτσι. Έτσι. Είχε γίνει ένα κατουνάκι. Λέω, αποκλείται να έρθει η μητέρα μου. Και ξέρετε τα κρεβάθια. Μήπως ζω τη μητέρα μου στα κρεβάθια. Τρεις νοσηλευτές για 60 περίπου τροφίμους. Και μάλιστα το βράδυ, βραδινή βάρδια, ήταν πάντα ένας με 60. Πολλές φορές τους εξωθούσαν και τους τσίτωναν τόσο για απλά πράγματα. Για το αν ζήτησαν ψωμί, δεν έχω τώρα χρόνο να σου φέρω, αν ζήτησαν λίγο αλάτι, με σένα θα ασχολούμαι, αν ζήτησαν χαρτοπετσέτα, τους κοιτούσαν με βλέμματα, λες και οι άνθρωποι ζητήσαν, ξέρω εγώ, να τους κατεβάσουν τον ουρανό. Υπενθυμίζεται πως στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί, συμβολαιογράφοι, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για πλημέληματα. Η δομή λειτουργεί κανονικά μέχρι και σήμερα. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Μάλιστα, προχθές ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες, βρέθηκαν όλα να λειτουργούν στην εντέλεια. Και ενώ η δομή παραμένει ανοιχτή, η κοινωνία ζητά από όσους έχουν χρέος να εποπτεύουν τη λειτουργία της, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, απαντώντας με σθένος το ερώτημα πώς επέτρεψαν να συμβαίνουν κάτω από τη μύτη τους όσα μαρτυρούνται από συγγενείς και πρώην εργαζόμενους και αναφέρονται στο κατηγορητήριο.